Καλησπέρα παιδιά, τσεκτεκνά ο Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε το unboxing του mini keyboard i8, αν θυμάμαι καλά την ονομασία. Το έψαξα στο ίντερνετ γιατί πάνω το κουτί δεν είχε πολλές πληροφορίες. Η τιμή του είναι γύρω στα 11 με 13 ευρώ, τόσο θα το βρείτε αυτή την περίοδο. Όπως ξέρετε, εδώ και αρκετό καιρό χρησιμοποιώ το RIi8, ένα τρομερό keyboard γύρω στα 8 ευρώ. Πολύ πρακτικό, σε όλους τους φίλους μου το συνιστώ. Είναι πραγματικά ένα κόσμημα. Όμως υστερούσε σε ένα πολύ βασικό κομμάτι. Και αυτό ήταν το βράδυ όταν έβλεπα κάποια ταινία. Έπρεπε εγώ να ανάψω το φως για να μπορέσω να αλλάξω ταινία, για να αλλάξω σειρά, για να ψάξω κάτι, το οποίο δεν ήταν καθόλου μα καθόλου βολικό. Έτσι έφτασε στα χέρια μου την συγκεκριμένη συσκευή. Ταπεινή η συσκευασία, δεν είχε κάτι ιδιαίτερο πέρα από το καλώδιο και το manual. Μέσα η μπαταρία του είναι επαναφορτιζόμενη και αποσπόμενη. Νομίζω ότι αρκετά κινητά Nokia έχουν τη συγκεκριμένη μπαταρία, αν δεν κάνω λάθος. Και έχει έναν δέκτη τον οποίο βάζουμε εμείς στο TV box ή στο PC μας όπου θέλουμε για να μπορούμε να το χειριζόμαστε. Το συγκεκριμένο, να σας πω την αλήθεια, το έχω λατρέψει. Έχει τρία πράγματα πολύ καλύτερα από το προηγούμενο που χρησιμοποιούσα. Πρώτον, όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, ναι, είναι ο φωτισμός. Πάρα πολύ πρακτικός. Πιστέψτε με, επίσης η μπαταρία του δεν τελειώνει τόσο γρήγορα, κρατάει αρκετά και είναι πραγματικά πολύ βολικό, ειδικά το βράδυ. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι η αίσθηση των πλήκτρων είναι πολύ καλύτερη από το RIi8. Πολύ πιο όμορφη κλίκη η αίσθηση, πολύ πιο βολικό πάτημα και μπορώ να πω ότι ως ένα σημείο είναι αρκετά εθιστικό. Νομίζω ότι μου αρέσει πολύ περισσότερο. Και το τρίτο κομμάτι το οποίο πρόσεξα και το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, πολύ περισσότερο, είναι ότι το input lag και η αίσθηση όταν το χειρίζεσαι πάνω στην οθόνη είναι πολύ καλύτερη από ότι το RIi. Ο κέρσορας κυλάει πιο ομαλά, είναι πιο όμορφη η αίσθησή του και πραγματικά μπορώ να πω ότι η εμπειρία είναι αρκετά καλύτερη. Με 2-3 ευρώ νομίζω είναι πολύ καλή ευκαιρία για upgrade και προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ. Το σημερινό βίντεο είναι πάρα πολύ μικρό, αλλά η αλήθεια είναι σκεφτόμουν να μην το παρουσιάσω, όμως έχω ενθουσιαστεί τόσο πολύ από αυτό το μικρό πραγματάκι. Σε μένα έφτασε τζάμπα, αλλά θα το αγόραζα άνετα, όπως έχω αγοράσει 3 φορές το RIi8 και το έχω κάνει δώρο σε φίλους. Και πραγματικά αυτό θα το αγόραζα με πολύ πιο μεγάλη ευχαρίστηση και ικανοποίηση. Ρίξτε του μια ματιά, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και τα λεφτά του. Ειδικά αν χειρίζεσαι TV Box, και το μόνο κακό είναι ότι η διαφορά πια είναι ότι από TV Box σε PC, γιατί έχω το δοκιμάσει και σε PC, και το RIi8, και αυτό δεν είναι τόσο ομαλή, τόσο γρήγορη η κύλησή του, δηλαδή καθυστερεί λίγο, τα DPI του δεν είναι τόσο μεγάλα, από ό,τι καταλαβαίνω λειτουργεί πολύ καλύτερα σε οθόνη τηλεόρασης. Όμως ακόμα και στο PC το συγκεκριμένο είναι ένα κλικ πιο πάνω από το προηγούμενο που είχα. Οπότε νομίζω ότι δικαιολογεί και το κόστος του. Αυτό ήταν το σημερινό unboxing mini review, γρήγορο βίντεο. Απλά ήθελα να σας το παρουσιάσω και να το μοιραστώ μαζί σας. Ετοιμάζω πολλά πράγματα και η αλήθεια είναι ότι λίγο λόγω χρόνου δεν προλαβαίνω να κάνω τόσο πολλά όσα θέλω. Ελπίζω να με καταλαβαίνετε. Anyway, να έχετε μια όμορφη μέρα. Ρίξτε μια ματιά, νομίζω ότι αξίζει και με το παραπάνω. Γεια σας παιδιά.